Κυρία Καλία, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας από την όμορφη Δράμα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ τυχεροί που μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στο όμορφο σκηνικό. Έχει ήδη στηθεί το σκηνικό της Ονειρούπολης. Έχει στηθεί, οι εργασίες είναι πυρετοδόηση, καθώς προσπαθούμε να προλάβουμε την ημερομηνία έναρξης. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι στην Πολιούχο της πόλης, στην Αγία Βαρβάρα, στις 4 Δεκεμβρίου. Θα είναι όλα έτοιμα, τουλάχιστον την Παρασκευή το βράδυ, τι θεωρούμε. Οπότε θα ανοίξουμε τις πόρτες της Ονειρούπολης, θα ανοίξουμε τις πόρτες αυτού του χριστουγεννιάτικου χωριού, του χωριού του Άι Βασίλη, για να υποδεχτούμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη θέρμη τους επισκέπτες της Δράμας. Να δώσουμε και ένα στίγμα για το πού βρίσκεστε, για τους ανθρώπους που ενδεχομένως ακόμη δεν έχουν επισκεφτεί τη Δράμα. Βέβαια. Η Ονειρούπολη αναπτύσσεται στο κεντρικό κήπο της Δράμας. Είναι ουσιαστικά το κέντρο της Δράμας, όπως επίσης και στην κεντρική πλατεία, με 13 δράσεις δωρεάν για τα παιδιά, με αρκετές άλλες δράσεις όπου οι μικροί γίνονται μεγάλοι, με παγοδρόμια, με τον Ρασιφτάκι του Αϊβασίλη, με τη ζωγραφική προσώπου, με το ξυλουργείο, με το σαπουνοποιείο που το έχουμε για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν μία σειρά από δράσεις τις οποίες μπορούν να τις απολαύσουν όλοι. 19η χρονιά είπαμε και πριν, κύριε Καλία, για την Ονειρούπολη. Πόσο έχει αλλάξει με τα χρόνια αυτή η διοργάνωση που τη ζείτε εσείς από τόσο κοντά? Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική. Πραγματικά είναι διαφορετική. Θα θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς και όλη η αυτοδιοίκηση, οι εμπλεκόμενοι στην αυτοδιοίκηση, έχουμε δώσει το καλύτερο μας σε αυτό, ούτως ώστε πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να προσθέτεις, να αφαιρείς, να αλλάζεις γενικά τη δομή ενός χριστουγεννιάτικου χωριού, αλλά μπορείς να βάλεις ουσιαστικά μικρά πραγματάκια μέσα τα οποία κάνουν τη διαφορά. Αλλά θεωρώ ότι το σημαντικότερο από όλα είναι η τοπική κοινωνία να αγκαλιάζει μια τέτοια εκδήλωση. Και αυτή τη φορά έχουμε την αίσθηση ότι όλη η τοπική κοινωνία έχει όλη τη διάθεση να αγκαλιάσει όχι μόνο την εκδήλωση, αλλά και όλους όσους επισκεφτούν τη Δράμα. Όπου νομίζω ότι αυτό κάνει και τη διαφορά πραγματικά. Είπατε και πριν ότι δεν είναι απλά ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στο οποίο μπορεί να έρθει κάποιος να κάνει μια βόλτα. Φιλοξενεί εκδηλώσεις, ετοιμάζει πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι? Μας δίνει πολλούς λόγους για να έρθουμε. Σωστά. Φανταστείτε ότι η λήξη είναι στις 8 Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι για 34 περίπου μέρες υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, τις οποίες οποιαδήποτε μέρα και να επιλέξει ο επισκέπτης κάτι θα έχει να δει και κάτι θα έχει να βιώσει. Αλλά η διαφορά φέτος είναι η εξής. Είναι ότι υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών, το οποίο το έχει αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων, με απότερο σκοπό να διοχετεύσει όλους τους επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν με αφορμή την Ονειρούπολη να γνωρίσουν τη Δράμα. Άρα λοιπόν να πάνε και στο Φαλακρό, το οποίο θα ανοίξει, να πάνε και στο Σπήλαιο του Αγκίτη και στα Ινοπία μας και σε άλλα σημεία γαστρονομικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστη. Άρα λοιπόν να γνωρίσουν τη Δράμα με αφορμή την Ονειρούπολη την οποία θα επισκεφτούν. Με αποτέλεσμα να μην είναι αρκετές μία ή δύο νύχτες, αλλά να μπορέσουμε να κερδίσουμε και περισσότερες νύχτες και σαφώς οι επισκέπτες, οι τουρίστες που θα επισκεφτούν την Ονειρούπολη ή τη Δράμα να γεμίσουν εμπειρίες. Είναι η ενδιαφέρουσα σύμπραξη στην οποία αναφερθήκατε και νωρίτερα έτσι όλων των τοπικών παραγόντων. Μιας και αναφερθήκατε έτσι στις κρατήσεις, πώς κινούνται, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, κύριε Καλία? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ καλό το ενδιαφέρον και σκεφτείτε ότι περάσαμε από μια διετή υγειονομική κρίση, καθώς τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση της Ονειρούπολης, τα υγειονομικά μέτρα τα οποία υπήρχαν για τις υπαίθριες εκδηλώσεις, αλλά και γενικότερα με το φόβο του κόσμου να μην συνοστιστεί. Άρα λοιπόν φέτος τι έχουμε? Φέτος έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο αποτυπώνεται και στα νούμερα πλέον των ξενοδοχείων. Βλέπουμε ότι η πληρότητα του 15 ημέρου από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου θα κινηθεί, υπολογίζουμε, γύρω στο 85-90%, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύ καλό νούμερο. Ενώ σε επίπεδο μήνα, όπως συνηθίζουμε να μετράμε τα ξενοδοχεία την πληρότητά μας, ο Δεκέμβριος υπολογίζουμε να κλείσει γύρω στο 50-55%, το οποίο επίσης είναι ένα υψηλό νούμερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν μεσοσταθμιστικά γύρω στο 40-45%. Οι τιμές, πρόεδρε, πώς διαμορφώνονται? Είναι ελαφρώς αυξημένες για τις γιορτές συγκριτικά με άλλες περιόδους? Ξέρετε, δεν είναι αυξημένες για τις γιορτές. Είναι αυξημένες λόγω των αυξήσεων των οποίων υπάρχουν γενικότερα στην αγορά. Ένα μεγάλο κομμάτι το έχει απορροφήσει ο κλάδος ή τα ξενοδοχεία της πόλης, αλλά το ενεργειακό κόστος, όπως επίσης και οι πρώτες ύλες οι οποίες χρειάζεται να προμηθευτούν τα ξενοδοχεία, έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα απορροφήσουν τα ξενοδοχεία και να το μετακυλούν στους επισκέπτες, στο διαμένοντα. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, είναι αυξημένες οι τιμές, γύρω στο 10-15%. Γίνεται κατανοητό οπότε απορροφήθηκε ένα μεγάλο ποσοστό των αυξήσεων των οποίων υπάρχουν. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται σε όλα τα βαλάντια, καθώς είναι πλέον πολύ εύκολο να βρούμε διαμονή από 45-50-55 ευρώ για ένα απλό δίκλινο έως και 120-130. Άρα λοιπόν υπάρχει γκάμα διακύμαση, αν θέλετε, στις τιμές, οι οποίες απευθύνεται σε όλους. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε μια χαρτογράφηση, από πού υποδέχεστε επισκέπτες?
κατά κύριο λόγο από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει την περιοχή της Δράμας, αλλά και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Όταν είναι το κόστος μετακίνησης, η κύρια πηγή επισκεπτών μας ποια είναι, η Δεξαμενή, η Νότια Ελλάδα, η Αθήνα, η Πελοπόννησος. Το κόστος μετακίνησης λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ υψηλό από Αθήνα μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν η επισκεψιμότητα περιορίζεται περίπου στο 10 με 15% από εκείνες τις περιοχές. Σε αντίθεση με τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκέπτεών μας, το 80% είναι από την Ήπειρο μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Άρα λοιπόν ο στόχος για το επόμενο διάστημα είναι να ανοίξετε λιγάκι το δίκτυο αυτό και να πάμε προς να τα κάτω. Κίνητρα. Τα καύσιμα βέβαια, κίνητρα. Οι τιμές των καυσίμων δεν βοηθούν για αυτές τις μετακινήσεις δυστυχώς. Ξέρετε, όταν είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όταν είναι παραδείγματος χάρη η Ένωση ή και οι φορείς που εμπλέκονται, μπορούμε εύκολα να βρούμε κίνητρα να δώσουμε στην Νότια Ελλάδα, επιδοτώντας κάτι. Δεν το ανοίγω παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο θα μπει στην κουβέντα για την επόμενη Ονειρούπολη, ούτως ώστε να δώσουμε ένα καλό κίνητρο στους Νοτιοελλαδίτες να επισκεφτούν τη Δράμα, επιδοτώντας ένα μέρος του διακοπών τους.